Τι λέει Vikings, καινούργιο βιντεάκι σαν Ζοβόντιν. Κάνουμε σήμερα ένα βίντεο το οποίο θα συζητήσουμε για ένα εργαλείο προπόνησης το οποίο ονομάζεται RPE, το οποίο είναι συντομογραφία για το Rate of Perceived Exertions. Στην ουσία είναι μία κλίμακα βαθμολόγησης υποκειμενική της δυσκολίας της προσπάθειας της οποίας καταβάλουμε. Το RPE εφευρέθηκε το 60 από το Σουηδό ψυχολόγο Γκάναρ Μπόργκ και ήταν μια κλίμακα από το 6 μέχρι το 20. Χρησιμοποιήθηκε για τη βαθμολόγηση της αερόβιας δραστηριότητας και στο 2000 περίπου αυτή η προπονητική ιδιοφία που λέγεται Mike Tashire το προσάρμοσε στο powerlifting. Γιατί συζητάμε σήμερα για το RPE. Το RPE λοιπόν μπορεί να μας βοηθήσει ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο ώστε να επανέλθουμε στην κανονική προπόνηση μετά από μία αποχή. Οπότε είναι κατάλληλο κατά τη γνώμη μου για να μας βοηθήσει μετά από όλο αυτό το κλείσιμο των γυμναστηρίων στην περίοδο του lockdown. Το RPE στην ουσία, ο Mike Tashire τροποποίησε την κλίμακα του Borg και την έκανε από το 1 μέχρι το 10, αλλά τυπικά ποτέ δεν μετράμε RPE κάτω του 6. Οπότε θα παραθέσω μία εικόνα εδώ για το RPE. RPE 6 είναι στην ουσία η βαθμολογία για ένα set το οποίο τη δεδομένη χρονική στιγμή θα μπορούσαμε να είχαμε άλλες 4 επαναλήψεις. RPE 7 είναι αν θα είχαμε άλλες 3 επαναλήψεις, βαθμολογείται με RPE 7. RPE 8 θα βαθμολογούσαμε ένα set στο οποίο θα είχαμε 2 ακόμα επαναλήψεις. RPE 9 μία και RPE 10 καμία επανάληψη. Το RPE έχει όπως όλες οι φιλοσοφίες προπόνησης θετικά και αρνητικά. Κάποια από τα θετικά είναι ότι είναι πιο ακριβές σε σύγκριση με τη χρησιμοποίηση ποσοστών για τον προγραμματισμό μας. Πάρα πολύ απλά. Όλοι θα έχετε βιώσει κάποια στιγμή στην προπονητική σας πορεία μία διαφοροποίηση στην επίδοση. Οπότε αυτό μπορεί να συμβεί για πάρα πολλούς παράγοντες, δεν έχετε κοιμηθεί αρκετά καλά, δεν έχετε φάει αρκετά καλά, είστε στρεσαρισμένοι, δεν έχετε αναρρώσει επαρκώς. Οπότε δεν μπορείτε να ματσάρετε την συνήθεια επίδοσή σας που μπορεί να έχετε σε κάποια κιλά. Οπότε το RPE σαν δείκτης μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι. Αλλά να μην πάρουμε μόνο το αρνητικό, να πάρουμε και το θετικό. Σε μία μέρα η οποία είστε πάρα πολύ καλά, έχετε κοιμηθεί καλά, έχετε αναρρώσει επαρκώς, έχετε φάει, νιώθετε πάρα πολύ καλά, όλα κινούνται καλά, μπορείτε να ζωρίσετε παραπάνω τα κιλά, οπότε το αντίστοιχο RPE σας θα είναι σε μεγαλύτερα κιλά, θεωρητικά. Οπότε κάτι το οποίο στην αρχή ενός προπονητικού μπλοκ, αν λειτουργούσατε με ποσοστά, ήταν το 60% σας, πλέον επειδή έχετε δυναμώσει αρκετά, είναι πλέον το 50%. Οπότε αν προπονούσασταν αυστηρά με ποσοστά, αυτό το 50% δεν θα έδινε ένα επαρκές ερέθισμα ώστε να μπορείτε να βελτιωθείτε. Άρα τώρα χρησιμοποιώντας το RPE, κρίνεται ότι μπορείτε να ζωρίσετε παραπάνω την προπόνηση. Οπότε για τους επικριτές του RPE, το RPE δεν είναι κάτι το οποίο, ξέρω εγώ, σε αφήνει να τεμπελιάσεις, να το πω έτσι, αλλά ίσα ίσα κάνει account και για τις καλές μέρες, οπότε τις μέρες τις οποίες νιώθεις καλύτερα, μπορείς να το πουσάρεις παραπάνω. Από εκεί και έπειτα, το RPE είναι πάρα πολύ χρήσιμο για ασκήσεις τις οποίες δεν γνωρίζεις το One Rep Max σου, οπότε δεν γίνεται να προγραμματίσεις με ποσοστά. Μπορείς να πας μόνο προσεγγιστικά. Οπότε αν θες να δουλέψεις ένα δοσμένο RPE για ένα rep range, θα παραθέσω εδώ και στο βίντεο εικόνα με τα rep ranges ανάλογα με τα πόσα reps έχουν μείνει στο reservoir, σε τι RPE αντιστοιχεί και αυτό με τι ποσοστό αντιστοιχίζεται.
Μπορείς λοιπόν να χρησιμοποιήσεις το RPE και γι' αυτό. Πότε δεν είναι καλό το RPE, τα αρνητικά του RPE. Δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις εύστοχα, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, αλλά ενδεχομένως όχι εύστοχα, σε ένα κόσμο το οποίο, ο οποίος δεν έχει αρκετή εμπειρία με την προπόνηση. Δηλαδή δεν μπορεί να κρίνει με σαφήνεια το RPE του, δεν έχει αρκετή εμπειρία. Δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις με εγωιστές lifter, γιατί τείνουν να πιστεύουν ότι ενδεχομένως μπορούσαν πάντα να έχουν κάνει παραπάνω. Δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις με τεμπέληδες που τεμπελιάζουν, γιατί μία μέρα που νιώθουν λίγο πιο περίεργα δεν θα το ζωρίσουν, ακόμα και αν τελικά όντως δεν χτυπήσανε το RPE, ξέρω εγώ, το οποίο πιστεύανε ότι ήταν. Δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις με lifters οι οποίοι είναι ανειλικρινείς με τον εαυτό τους, δηλαδή δεν θέλουν να παραδεχτούν ότι δεν ήταν μέσα τους εκείνη την ημέρα η επίδοση. Και τώρα σκεφτείτε ότι αυτό ο Tashirer το χρησιμοποίησε, το εφήβρε μάλλον, το τροποποίησε το 2000. Οπότε σκεφτείτε τα άλματα σε προπονητική μεθοδολογία και σκέψη που είχαν αυτοί οι άνθρωποι 20 σχεδόν χρόνια πριν, και εμείς ακόμα καθόμαστε και ακούμε κάτι άσχετους, οι οποίοι χρησιμοποιούν διάφορα βοηθήματα και γυρνάνε και λένε το παμ και η προπόνηση έντονη, χωρίς να ξέρουν καν τι ορίζεται ως ένταση στην προπόνηση, μικρά διαλύματα και εγώ έχω κοιλιακούς μπρο και λοιπά και λοιπά. Οπότε φανταστείτε αυτοί οι άνθρωποι πόσο μακριά ήταν η σκέψη τους, και δυστυχώς εμείς σήμερα έχουμε καταλήξει να συζητάμε τα πλέον αυθονόητα. Από εκεί και έπειτα, ένας τρόπος να σε βοηθήσει να χρησιμοποιήσεις το RPE. Τραβάς βίντεο από τα lifts. 1. 2. Κρίνεις το RPE με βάση την ταχύτητα και όχι απαραίτητα το πόσο δύσκολο σου φάνηκε. Γιατί καμιά φορά μπορεί να πέσεις στην παγίδα να συγκρίνεις τη δυσκολία ενός task, μιας δραστηριότητας, με κάποια άλλη δραστηριότητα δύσκολη που έχεις κάνει στη ζωή σου και να πεις δεν ζορίστηκα τόσο πολύ όσο είχα ζοριστεί τότε. Για παράδειγμα, ένας μαραθωνοδρόμος που έτρεξε για να πάρει ένα μετάλλιο και κατέβαλε τεράστια προσπάθεια αθλητικά, αν το βάλεις να κάνει ένα set κάμψης δικεφάλων και το πάει μέχρι αποτυχία, που αντικειμενικά αυτό σημαίνει RPE 10, μπορεί, επειδή σε αυτόν δεν φάνηκε τόσο δύσκολο όσο η διαδρομή που είχε κάνει εκείνη την ημέρα, να μην στο πει RPE 10, να σου πει μέσα του υποσυνείδητα έχω περάσει και πιο δύσκολα πράγματα. Οπότε πάντα να κρίνεις την ταχύτητα, και θα πω και συγκεκριμένο τρόπο και θα παραθέσω εδώ πώς να το κάνεις. Και τρίτον, να ρωτάς τον coach σου, τον προπονητή σου ή συναθλητές σου οι οποίοι προπονείστε μαζί, αλλά που θα είσαι σίγουρος ότι ακόμα και αν είσαι snowflake και αν ειλικρινείς με τον εαυτό σου, δεν θα φοβηθούν να σου πληγώσουν τα αισθήματα και θα σου πούνε την αλήθεια για να κάνουν evaluate το RPE. Οπότε, ναι μεν το RPE είναι ένας υποκειμενικός δείκτης που κρίνεις πόσο δύσκολο ήταν ένα set για σένα τη δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά υπάρχουν τρόποι να το αξιολογήσεις πιο εύστοχα, ακόμα και αν είναι υποκειμενικός δείκτης. Αυτό γίνεται με βάση την ταχύτητα. Αλλά θα εξηγήσω γιατί δεν είναι η ταχύτητα το μόνο πράγμα το οποίο μας ενδιαφέρει. RPE 6 είναι ένα set λοιπόν στο οποίο η ταχύτητα, η πρώτη από την τελευταία επανάληψη, δεν θα έχουν καμία απολύτως ορατή διαφορά μεταξύ τους. RPE 7 θα είναι ένα set το οποίο θα υπάρχει μια ελαφριά υποψία διαφορά στην ταχύτητα από την πρώτη με την τελευταία επανάληψη. RPE 8 θα υπάρχει εμφανής διαφορά ταχύτητας στην πρώτη με την τελευταία επανάληψη. RPE 9 θα υπάρχει σοβαρή διαφορά και δυσκολία στην ταχύτητα από την πρώτη μέχρι την τελευταία επανάληψη, ενδεχομένως ένα μικρό grind στο sticking point, και RPE 10 είναι το absolute grind, επιβραδύνεται σοβαρά η ταχύτητα στο sticking point, ίσως η μπάρα να σταματήσει να κινείται κιόλας προσωρινά μέχρι να ξαναξεκινήσει με absolute grind, και αυτό είναι το RPE 10. Υπάρχουν κάποιες ενδιάμεσες διαβαθμίσεις, για παράδειγμα
αν το RP8 σημαίνει είχα δύο επαναλήψεις ακόμα στο ρεζερβουάρ, το RP8 σημαίνει ίσως είχα δύο επαναλήψεις ακόμα στο ρεζερβουάρ. Το RP9,5 αντίστοιχα σημαίνει ίσως δεν είχα άλλη επανάληψη, αλλά είχα λίγο παραπάνω βάρος. Οπότε αυτές είναι οι διαβαθμίσεις. Αυτό ήταν το βιντεάκι Vikings. Ελπίζω να σας άρεσε. Μείνετε συντονισμένοι και για το επόμενο βίντεο που θα γίνει σε μερικές μέρες, που θα λέμε πώς να χρησιμοποιήσετε το RPE και ένα συγκεκριμένο μπούσουλα για το πώς θα επιστρέψετε στην προπόνηση μετά από αποχή. Αυτά. Peace out. Αν σας άρεσε το βίντεο, παρακαλώ πάρα πολύ, εκτιμώ κάθε like, share και subscribe. Τα λέμε. Peace out.